Νεκτάρια. Πάρτε στα πάνω. Αυτό θα είναι αυτό εδώ. Ήταν σκιά στο χέρι. Αυτό θα είναι προς τα πάνω, έτσι. Έλα, βάλτε με. Πρόχτα. Όχι, δεν είναι πειραζή. Δεν είναι προς τα πάνω. Να το πιάνει σίγουρα, αλλά είναι 3.60. Είσαι τριτά, αλλά θα πιο καλύτερο. Δύο που μας έρθει. Έλα κι άλλο. Πήγε, 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 Νεκτάρια. Και θα δείτε πώς γίνεται αυτό. Με δύναμη. Πρόκτο, πασέ, πρόκτο. Σε αντικείμενα σε σχέση με την διαχείριση των απορριμμάτων. Όπως γνωρίζετε, ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων του Πελοποννήσου, ο ΦΟΔΔΑ, έχει πλέον ξεκινήσει και υλοποιεί το πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Πλέον και οι τρεις μονάδες είναι στη λειτουργία, δηλαδή Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λατωνίας, και οι δύο ΣΜΑ είναι και αυτοί στη λειτουργία από καιρό. Αυτό σημαίνει πλέον ότι σε επίπεδο Πελοποννήσου η διαχείριση των απορριμμάτων είναι καθόλου ανώμημη και γίνεται με τον σωστό τρόπο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της διαχείρισης, ο φορέας Πελοποννήσου υλοποιεί το πρόγραμμα, το πολιτικό πρόγραμμα αποδοτικής ανακύκλωσης, μέσω των γονιών ανακύκλωσης. Στα πολυκέντρα ανακύκλωσης, ο πολίτης μπορεί να ανακυκλώνει μέταλλο, γυαλί, πλαστικό, χαρτί. Είναι ανταποδοτική διότι θα έχει και ένα αντίτιμο. Σε κάθε 33 συσκευές θα έχει βασικά και τα λοιπά και θα έχει 1 ευρώ. Η επιλογή είναι του πολίτη. Θα διαλέγει ή θα έχει κουπόνι από σούπερ μάρκετ ή δωρεά στην Αρχιεπισκοπή στην οργάνωση αποστολή. Υπάρχει δικός μηχανισμός που κάνει διαλογή στην πηγή. Για μένα τα πλαστικά και τα μέταλλα γίνεται συμπίεση, για δε το γυαλί θρηματισμός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη μίκριση του όγκου με θετικό αποτύπωμα στην ενέργεια σου και στο ενεργειακό με τη μεταφορά και στο περιβάλλον. Επειδή έχει όμως και ένα μειονέκτημα. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν συμμετέχει ο Δήμος, μιλάμε γενικά για όλους τους Δήμους, με την έννοια ότι δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια. Παραχωρεί το χώρο όμως το Δήμος. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί μόνο με την μεγάλη δυστοποίηση και εκεί είναι η βοήθεια δική σας, ο οποίος θέλουμε να είσαστε δίπλα μας. Θα συνοηθούμε και με τον τρόπο που θα γίνει. Ξεκινώντας μέσα στο Νοέμβριο, σε λίγες μέρες, θα ξεκινήσει ένας διαγωνισμός σε επίπεδο Πελοποννήσου με βραβεία που θα τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας. Ήδη έχουν κάνει το σχετικό έγγραφο στον Υπουργό Παιδείας και αναμένουμε να δοθεί η έγκριση για να γίνει αυτός ο διαγωνισμός. Το πρώτο βραβείο προβλέπει να θα διαλέξουν η τάξη, θα διαλέξει μία πόλη στην Ευρώπη, όποια θέλει, για να πάνε και εκδομή με τα έξοδα πληρωμένα και οι συνοδοί. Εάν όμως είναι η πρώτη τάξη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα διαλέξουν οι μαθητές, θα πάρουν οι μαθητές μάλλον ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Το δεύτερο θα είναι βραβείο, όλοι οι μαθητές θα πάρουν το έξοδο ρολόι και το άλλο, το τρίτο βραβείο, άξιμη κάμερα. Και δεν θα σταματήσουμε εκεί, θα κάνουμε και άλλες δραστηριοποιήσεις και ιδιαίτερα στις περιοχές που καταλαμβάνουν την οικίση που θα τοποθετηθούν, τον αριθμό 58 σε όλη την Πελοπόννησο, στη Λακωνία θα είναι, στο Δήμο Σπάρτης είναι 6. 2 στο Δήμο Ευρώτα και 2 στο Δήμο Μονεβασίας. Έχουμε ξεκινήσει την τοποθέτηση, πιστεύω ότι μέσα στον Εύρο θα ολοκληρώσουμε το σύνολο των τοποθετήσεων. Θα σας ευχαριστήσω. Θέλουμε να είστε δίπλα, θα συνοηθούμε και με την άδεια εταιρεία για την ευαισθητοποίηση, διότι χωρίς τη δική σας βοήθεια δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Ερώτηση. Τι σημαίνει για τη διαχείριση γενικότερα των απορριμμάτων, η λειτουργία αυτών των ομάδων? Η λειτουργία διευκολύνει καταρχάς στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών συνεχώς, ότι γίνεται διαλογή στην πηγή και έχουμε υλικό 100% καθαρό. Αυτό είναι αυτονόητο ότι βοηθεί, διότι έχει και κίνητρα και ευαισθητοποίηση και κάθε οικίσκος μπορεί να επεξεργάζεται κάθε ημέρα έναν τόνο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο
που είναι εύκολο. Δηλαδή στα μεγάλα στα κέντρα, με 58 κύκλους έχουν, αντιλαμβάνεστε τι καθαρό υλικό να ανακοινώσει που θα έχουν. Και άλλη μια ερώτηση, πόσο διάρκεια θα έχει αυτή η δράση? Αυτή η δράση θα έχει σε βάθος. Θα εξαρτηθεί από το πόσο θα αποδίδουμε και θα έχει προσαρμοστεί ο κόσμος. Άλλωστε αυτό είναι και στην αρμοδιότητα περισσότερο της αναδόχου εταιρείας. Είναι πρόθυμη, θα κάνει αρκετές δράσεις. Να δούμε αν πετύχουν και καμιά συναυλία εδώ για... Ωραία. Γιατί στη Θεσσαλονίκη κάνανε με τον Αργυρό κάποια συναυλία. Μάλιστα. Θα προσπαθήσω. Ποιο είναι το συνολικό budget της δράσης αυτής? Ποιο? Ο προϋπολογισμός της δράσης. Αυτό είναι της εταιρείας. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε καμία ανάγκη. Mm-hmm. Όσο θέλει μπορεί να το πάει. Εκτός που προβλέπει τον απολιστό, μπορεί να το τραβήξει παραπάνω. Ο στόχος είναι να επιτύχουμε την επιστοποίηση. Και θα είναι μηνών η δράση. Ήρθαμε σήμερα εδώ να εγκαταστήσουμε τα δύο πρώτα κέντρα ανακύκλωσης στο Δήμο Σπάρτης, το ένα στο Ξυλοκάπη και εδώ στη Σπάρτη. Νομίζω ότι είναι μια πρωτοβουλία, πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης και Πελοποννήσου και συμβάλλει ουσιαστικά στο να έχουμε ανακυκλώσιμο υλικό πρωτογενές, δηλαδή δεν γίνεται κάποια επεξεργασία, τα υλικά συλλέγονται απευθείας από το μηχάνημα και φυσικά δίνεται και ένα κίνητρο οικονομικό, θα έλεγα, τροποποιημένα προκειμένου ιδιαίτερα τα νέα παιδιά να μπουν στη λογική της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών. Ξέρετε ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν η πιο βρώμικη, θα έλεγα, περιφέρεια της χώρας. Τα τελευταία χρόνια γίνανε βήματα, ξεκίνησαν οι μονάδες διαχείρισης των απορριμμάτων και μια εξαιρετική συνεργασία με όλους τους δήμους της περιφέρειας. Προχωρήσαμε και έχουν ήδη δημοπρατηθεί επιπλέον σταθμοί μεταφόρτωσης προκειμένου να μειωθεί το κόστος μεταφοράς στις μονάδες διαχείρισης και φυσικά τώρα έχουμε και αυτό το πρόγραμμα των 58 κέντρων ανακύκλωσης σε κάθε γωνιά της περιφέρειας Πελοποννήσου. Στόχος είναι η περιφέρεια Πελοποννήσου πολύ σύντομα να γίνει η πιο καθαρή περιφέρεια της χώρας.